Σήμερα θα μιλήσουμε το θέμα μια γάτα για το σκύλο. Καταρχήν, μπράβο σας, χαρά στο κουράγιο σας. Αν λοιπόν αποφασίσετε να υιοθετήσετε γατά και να έχετε ήδη σκύλο, είναι σημαντικά να σχεδιάσετε την πρώτη τους συνάντηση. Βάζοντας ξαφνικά τα γατάκια στον ίδιο χώρο με το σκύλο σας, χωρίς να λάβετε τα απαραίτητα μέτρα, τότε η πρώτη συνάντηση θα είναι τραυματική για τα ζώα. Καλό είναι να τα φέρετε σε επαφή σε μικρή ηλικία για να μάθουν πιο γρήγορα ένα στη γλώσσα του άλλου. Η γάτα συνηθίζει πολλότερα, σε ιδέα είναι μέχρι 6 μηνών, ενώ ο σκύλος έγινε μέχρι 1 έτος. Αν ο σκύλος σας έχει την τάση να κυνηγά επιθετικά τις γάτες, να τις αρπάζει στο στόμα του ή να γαμίζει τα σώματα, ίσως να το ξανασκεφτείτε και να μην πάρετε ποτέ γάτα. Επίσης, αν το σκύλο σας αρέσει να κυνηγά, τότε μια γάτα που κινείται πολύ και κρύβεται σίγουρα δεν είναι καλή επιλογή. Αν κρύβεται για τον αποφύγει, θα τον προκαλεί για την ξετρυπώσει, αν είναι παιχνίδι. Άρα, τη σκαρφαλώνει, χοροπηδάει και τρέχει, θα τον προκαλεί να την κυνηγήσει. Μια ήρεμη γάτα που δεν θα τρέχει ούτε από φόβο ούτε για παιχνίδι είναι μια καλή λύση. Αν ο σκύλος σας παίζει άγρια, αποφεύγουμε τα νερά γατάκια ή μια δικαιωμένη γατούλα, γιατί μπορεί να τραυματίσουν πάνω στο παιχνίδι. Καλύτερα να υιοθετήσουμε γάτα από σωματείο, γιατί οι εθελοντές γνωρίζουν ποια είναι εξοικειωμένη. Για μερικές μέρες τα αφήνουμε ελεύθερα στο σπίτι σε βάρδιες για να συνηθίζουν τις μυρωδιές τους. Όταν δίνει στο σπίτι τα ζώα θα πρέπει να είναι σε διαφορετικούς χώρους. Ειδικά στην αρχή, σε κάθε τους επαφή θα πρέπει να είμαστε παρόντες. Η αδιαφορία είναι το κλειδί. Επιτρέπουμε τα ζώα να είναι στον ίδιο χώρο, αλλά κρατάμε το σκύλο από το λουρί. Συνεχίζουμε μέχρι ο σκύλος μας να διαχωρίσει τη γάτα. Μπορεί να περάσει και ένας μήνας μέχρι να λύσουμε το σκύλο. Αν ο σκύλος κοιτάει επίμονα τη γάτα, το αποσπάμε την προσοχή με κάποια λιχουδιά. Σε κάποια περίπτωση δεν τιμωρούμε ή μαλώνουμε το σκύλο. Το αντίθετο, όσο η γάτα είναι παρούσα, προσπαθούμε ο σκύλος να περνάει καλά ώστε να τη συνδυάσει με κάτι θετικό. Επίσης, φροντίστε η γάτα να έχει δρόμο διαφυγής κατά προτίμηση κάπου που δεν θα τη φτάσει ο σκύλος. Το σίγουρο είναι πως σαν διαδικασία η γνωριμία τους είναι χρονοβόρα, οικοπιαστική. Αν όμως πετύχει είναι η μορφότερη συγκατοίκηση και θα αναπτύξουν μια πολύ τρυφή